5 λεπτά περιλαμβανομένων των ερωταπαντήσεων. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ψυχάρη, καλώς ήρθατε. Είναι δεδομένα από τα έγγραφα που έχουμε ότι ο δόλο έχει μία οφειλή 179 εκατομμύρια και ο τηλέτυπος 115, σύνολο 290 τόσο, περίπου 300. Μόνο για τον ΔΟΛ η ακάλυπτη κίνδυνη είναι 106 και η προβλέψη 130 εκατομμύρια. Δηλαδή, οι τράπεζες δέχονται ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας 130 εκατομμυρίων. Αυτά είναι δεδομένα. Αυτά που σας λέω για ακάλυπτος κίνδυνος και προβλέψεις είναι του ΔΟΛ. Έχει επομένως το μεγαλύτερο ποσοστό δανείο από το σύνολο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ο ΔΟΛ και ο τηλέτυπος. Σας ερωτώ λοιπόν, είπατε πριν ότι ο τηλέτυπος πληρώνει. Για αν πληρώνει, κύριε Ψυχάρη, γιατί καταγγέλθηκαν όλα τα δάνεια του από όλες τις τράπεζες? Καταρχάς, ο... Δεν ξέρω να καταγγέλλεται ένα δάνειο ανεξυπηρετούμενο. Ναι. Όσον αφορά το ΔΟΛ, δεν νομίζω ότι ο ΔΟΛ έχει τα υψηλότερα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ο ΔΟΛ, όσον αφορά πέραν τις τοποθέτησεις που έκανε στην αρχή, η καταγγελία αφορά τον τηλέτυπο, με συγχωρείτε. Δάνεια του είναι ενήμερα. Όσον αφορά το τηλέτυπο, νομίζω είναι γνωστά τα θέματα, είναι γνωστά και η καταθέση του, νομίζω οι τραπεζίτες καταθέσαν πριν από μένα. Συνδυάστε την πληρωμή με την καταγγελία των δανείων, αυτό ζητάω. Υπήρξε μία εμπλοκή από τις τράπεζες κυρίως, λόγω της διαφαινόμενης αύξησης κεφαλαίου που είχε δομολογηθεί και η οποία κατά κάποιο τρόπο ίσως καθυστερούσε. Μάλιστα. Εκεί οι τράπεζες φοβηθήκανε, δεν ξέρω αν υπήρξαν και εξωτερικές πιέσεις προς τις τράπεζες, δεν το γνωρίζω αυτό. Και αρχίσαν να απαιτούν τα χρήματα της αύξησης αυτής με τον ΑΒ τρόπο και ως μη έπρεπε συνδέσαν αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Αν δεν τα είχαν συνδέσει, θα ήμασταν όλα εντελώς στο δρόμο τους, πληρωμές κανονικά κλπ. Επομένως, σας είπατε λοιπόν ότι τα δάνεια τελικά πληρώνονται. Όταν έχει μειωθεί το κεφάλαιο των 98 εκατομμυρίων, έχει γίνει 88. Τηλέτυπος. Το ομολογιακό των 98 έχει ήδη γίνει 88. Είπατε πριν στον κύριο αυτό που απαντήσατε στον κύριο Νικολόπουλο. Ωραία. Άρα πληρώνει, είναι ενήμερο το δάνειο του τηλέτυπου. Και αυτή δεν ξέρω αν τεχνικά είναι ενήμερο, αλλά υπάρχουν πληρωμές. Οι τράπεζες έχουν κρατήσει κάποια ποσά περαιτέρω των πληρωμών. Τα βάλλονται δηλαδή προσυμφωνημένες δόσεις. Και δεν είναι μια εταιρεία η οποία έχει σταματήσει να πληρώνει ή δεν συνεργάζεται. Είναι σε διαδικασία εξόφλησης όλων των τόκων και των δόσεων κλπ. Με ίσως κάποιες τεχνικές καθυστερήσεις που κάποιες από αυτές οφείλονται και στο γεγονός ότι έχουν παρακαταθεί κάποια χρήματα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Για πέστε μου κάτι. Όσον αφορά τον τηλέτυπο πάλι. Είχε ποτέ ήδη αρνητικά κεφαλαία? Καταρχήν, για πέστε μου, γιατί κατήγγελανε, για ποιο λόγο κατήγγελανε οι τράπεζες τα δάνεια του τηλέτυπου? Διότι, από ό,τι φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι είχαν συνδέσει το δάνειο αυτό με την αύξηση κεφαλαίου του τηλέτυπου. Έγινε η αύξηση λοιπόν με το κεφαλαίο, κύριε Ψυχάρη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και για ποιο λόγο δεν έγινε? Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Άλλωστε, όπως είπα και προηγουμένως, είναι χιλιάδες μέτοχοι στο Μέγκα. Προφανώς είναι τρεις μεγάλοι μέτοχοι στο Μέγκα. Αυτοί οι τρεις μεγάλοι, ένας από αυτούς είναι ο ΔΟΛ, για αυτόν μπορώ να μιλήσω κυρίως. Είναι η αβεβαιότητα με το κλίμα το οικονομικό που υπάρχει στη χώρα, η αβεβαιότητα με το θέμα των αδειών και το γεγονός ότι κάποια στιγμή λες ναι, θα προχωρήσω σε μια αύξηση κεφαλαίου τότε, με τόσο ποσό. Οκ, προχωράμε, ξεκινάμε. Στο μεταξύ όμως μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες. Και αλλάζουν οι συνθήκες να αλλάξουν και τα επιχειρηματικά σχέδια, τα πλάνα κάποιου ή κάποιων εκ των μετόχων, των μεγάλων μετόχων. Μην μιλάμε για τους χιλιάδες, ας μιλήσουμε για τους τρεις κυρίους μετόχους. Κάποια λοιπόν στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα σχέδια, ναι, αλλάζουν, ξανακάνουμε την αύξηση κεφαλαίου, την ορίζουμε διαφορετικά. Ξεκινάμε, ξαναλλάζει ίσως το οικονομικό κλίμα, ο φόβος για τις άδειες τις τηλεοπτικές και ίσως θα ξαναλλάξει. Αυτό είναι μια διαδικασία ενός ζωντανού οργανισμού. Ωραία. Αυτό αλλάζει. Σίγουρα όμως υπάρχει και πάντα υπήρχε η βούληση των μετόχων, του ΔΟΛ σίγουρα θεωρώ και των υπολείπων μεγάλων μετόχων. Στην οικογένειά σας υπάρχει η πρόθεση να συμμετάσχει. Προφανώς, ναι. Υπάρχει βούληση του ΔΟΛ, γιατί δεν είναι οικογένεια στο ΜΕΚΑ, είναι η εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ. Υπάρχει βούληση να συμμετάσχουμε και να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει και η βούληση των υπολείπων μεγάλων μετόχων. Σας επιθυμίζω ότι ο κύριος Μπόμπολας εδώ που εξετάστηκε είπε ευθέως ότι ενώ η οικογένεια Μπόμπολα είχε την πρόθεση να συμμετάσχει στην αύξηση, κατήγγειλε συγκεκριμένα την οικογένειά σας και τον Βαρδινογιάννη που δεν προσήλθαν στην αύξηση με το ίδιο κεφάλαιο. Τι ισχύει από τα δύο? Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Τι το ρωτήσαμε αυτό και μας είπε, είπε αυτό που σας λέω. Η άποψη της ΔΟΛ ΑΕ είναι ότι συμμετάσχει και με τον ΑΒ τρόπο και θέλει να συνεχίσει και το ΜΕΓΑ και η πορεία στο ΜΕΓΑ.
Αυτή είναι το εμπέργκτος βεβαίως. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία... Το ερώτημα που αποσχολεί τον Νικόλαο είναι ποιος δεν βάζει το χέρι στην τσέπη για να γίνει αύξηση του μετοχικού βλέπετε του τηλέτυπος και, και θα καταλήξει στην πτώχευση. Δεν θα έπρεπε να απασχολεί τον ελληνικό λαό τέτοιου είδους ερωτήματα. Δεν τον απασχολεί τον ελληνικό λαό. Το πρώτο κανάλι σε τηλεθέαση δεν τον ενδιαφέρει. Προφανώς δεν θα πούμε εμείς. Προφανώς δεν θα πούμε εμείς τι θα έπρεπε να αναρωτιέται ο ελληνικός λαός. Είναι δικό του θέμα του καθενός ατομικά μας. Το θέμα είναι μια εταιρεία. Είναι ο τηλέτυπος ΑΕ δεν είναι δημόσιο αγαθό. Είναι μια εταιρεία. Είναι δημόσιο αγαθό, ενημέρωση, κύριε Ψυχάρη. Δημόσιο αγαθό. Η τηλέτυπος ΑΕ είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο με ορισμένα πράγματα, η οποία χρησιμοποιεί ένα μέρος του δημοσίου αγαθού που είναι οι συχνότητες. Με τον ΑΒ τρόπο. Οι συχνότητες, οι οποίες είναι δημόσιο αγαθό προφανώς, δεν μπορούν να πάνε να χρησιμοποιηθούν από όλους μας ταυτοχρόνως, από 10 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν είναι τεχνικά εφικτό. Και υπάρχει κάποια διαδικασία, η κοινωνία, το κράτος, η κυβέρνηση που βάζει για το πώς αυτές οι συχνότητες θα χρησιμοποιούνται. Δεν μας απαντάτε ποιος τελικά δεν προσήλθε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό σας ρώτησα. Αυτό είναι θέμα του τηλέτη που δεν ίσως αφορά. Μα πότε θα γίνει, κύριε Ψυχάρη, εδώ γίνεται ο διαγωνισμός σήμερα και τελειώνει. Περατώνεται. Τι μου λέτε τώρα. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Ο τηλέτυπος είναι θα λειτουργήσετε και μετά την. Θα λειτουργήσετε κανονικά ως Μέγκα και μετά την αδειότητα. Είναι πολύ πιθανό. Άρα θα λειτουργήσω χωρίς άδεια. Συγγνώμη, η άδεια που λέτε, η λεγόμενη άδεια, θα τη βάλουμε σε εισαγωγικά καλύτερα για να είμαστε καλυμμένοι. Η άδεια που λέτε. Ορίστε. Σε εισαγωγικά βάζω, ακόμα δεν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα δεν υπάρχει. Σταματήστε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Σταματήστε το χρόνο. Παντάνε άλλοι. Τι θα κάνει το Μέγα, Αντάρτικο. Σας παρακαλώ πολύ. Πώς θα εκπέμπει δηλαδή, δεν καταλάβαμε, κύριε Πρόεδρε. Θα σε καθαρίσουμε. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, επαναδιατυπώνω το ερώτημα. Σας παρακαλώ, είπατε πριν, σε ερώτηση του κ. Νικολόπουλου, κύριε Ψυχάρη, ότι όταν είπα ο κ. Νικολόπουλος ότι πάει να κλείσει το Μέγκα, είπατε ότι αυτό είναι μόνο στη φαντασία μας. Και είπατε ότι λάθος κάνετε. Το Μέγκα θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Σας ερωτώ λοιπόν, μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται και μετά την παρέμβαση και το ΣΤΕ, που απέρριψε όλες τις αιτιάσεις σας κλπ. Και μάλιστα είπε ότι επιτακτική λόγη δημοσίου συμφέροντος πρέπει να επιτακινθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Άλλο λέω. Παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσει ο κύριος Λάπας. Περιμένω την απάντηση. Κύριε Λοβέρδο. Περιμένω την απάντηση. Κύριε Λοβέρδο. Τρέχει ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λοβέρδο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διακόπτεται εσείς τώρα. Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Λοβέρδο, για ποιο λόγο διακόπτεται εσείς τώρα. Διακόπτω γιατί διακόπτουν 7 βουλευτές. Όχι. Και τους αφήνετε. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή. Ένας γενικότερος πολιτικός διάλογος στο θέμα. Αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Εάν έμενε μόνο παρακαλώ κύριος Λάπας, πολύ, δεν θα παρακαλώ να πολύ. Μόνο κύριος Λάπας. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, δεν υπάρχει λόγος να διακόπτετε εσείς. Θα μιλήσετε εσείς. Ούτε στον κύριο Λάπα. Λοιπόν, ο κύριος Λάπας. Ο κύριος Λάπας. Ο κύριος Λάπας έκανε ερώτηση για τη διαδικασία και για την αδειοδότηση τηλεοπτικών συχνοτήτων. Παρεμβήκατε εσείς, κύριε Λοβέρδο, και μετά οι υπόλοιποι. Παρενέβη, κύριε Πρόεδρε, επειδή άλλοι 9 συνάδελφοι από πίσω, εκμεταβλευόμενοι την πλειοψηφία, δημιουργούν θόρυβο. Τους απαντάω επί του πολιτικού θέματος. Λοιπόν, αν καλά, είναι ο κύριος Λάπας, δεν έχω κανένα λόγο. Κύριε Λάπα, παρακαλώ, έχω διακόψει το χρόνο. Δύο λεπτά έχω χάσει, κύριε Πρόεδρε. Τον έχω διακόψει το χρόνο, κύριε Λάπα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνη της η πλειοψηφία εδώ να το ξέρει αυτό. Αλίμονο, κύριε Λοβέρδο. Εμείς θα θέλαμε να είστε εδώ και να είστε. Πού είστε δηλαδή, συνέχεια, αλίμονο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Επειδή η Επιτροπή μας συζητάει την νομιμότητα των δανειοδοτήσεων, γιατί η νομιμότητα αφορούσε η ερώτησή μου και ρώτησα τον κύριο Ψυχάρη σε προηγούμενη παρεπίπτωση απάντησή του ότι. Το Μέγκα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μόνο στη φαντασία μας κλείνει. Τι εννοεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη διαγωνιστική διαδικασία. Κατά ποιο τρόπο και με ποιο νόμιμο τρόπο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Παρακαλώ, κύριε Ψυχαρή. Αυτό θα μπορούσα να σας πούνε και οι δικηγόροι, αλλά εγώ θα σας πω ότι όσον αφορά το θέμα της λεγόμενης άδειας, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, η λεγόμενη άδεια, όσο καν δεν σας αρέσει, θα το ξαναπώ, η λεγόμενη άδεια, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται να βγουν κάποιες άδειες. Μέχρι να βγουν είναι λεγόμενες άδειες. Όταν βγουν θα είναι άδειες. Μάλιστα. Θα πάρω, είναι άδειες για να εκπέμπει κάποιος σταθμός μέσω της DJA, φαντάζομαι, ή κάποιου άλλου αντίστοιχου φορέα. Αυτές οι άδειες, ας πούμε, που όμως προσωπικά ακόμα είναι λεγόμενες άδειες. Το Mega, όπως και κάθε άλλο κανάλι, όπως και το Animal Planet, το Animal Channel για παράδειγμα, το Animal Planet, μπορεί να δημιουργήσει πρόγραμμα όπως ήδη δημιουργεί και να εκπέμψει μέσω Nova, μέσω Δοηφόρου, μέσω. Αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Ψυχά. Δεν σα ρώτησα γι' αυτό. Σα ρώτησα για Ιντερνετ. Για τα ένα κανάλια εθνική εμβέλεια. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σα παρακαλώ. Ρώτησα για τα κανάλια εθνική εμβέλεια ευρωζωνική εκπομπή. Είναι μια εταιρεία στο χρηματιστήριο. Αποφάσισε η Βουλή.
παράγει πρόγραμμα και θα συνεχίσει να παράγει πρόγραμμα. Ποιο διάβολο θα το βγάλει αυτό το πρόγραμμα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι. Ωραία, το κρατάμε. Προφανώς, λοιπόν. Προφανώς δεν θα ωραία. Είναι μέσω των λεγόμενων αδειών. Ωραία, λεγόμενων αδειών. Αλλά θα μπορεί να είναι οπουδήποτε. Πάμε παρακάτω. Αν δεν πάρει άδεια, λεγόμενη άδεια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σαν κανάλι, ότι δεν μπορείς να παράξεις περιεχόμενο, δεν μπορείς να το περιεχόμενο να το πουλήσεις, να το νοικιάσεις σε κάποιο άλλο σταθμό ίσως, σε κάποιο άλλο πάροχο, πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν αναφέρουμε σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Εθνικής εμβέλειας ευρυζωνικής εκπομπής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα, όλοι καταλαβαίνουμε. Από πότε γίνεται το Μέγκα? Νομίζω ήταν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι που λειτουργούσε. Μάλιστα. Λειτουργούσε με άδεια. Λειτουργούσε με το ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν όλα ή σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κανάλια. Νόμιμα λειτουργούσαν τα υπόλοιπα κανάλια. Τι έχει πει τοστέ? Αυτό θα ήταν νόμιμη η λειτουργία του. Αυτό νομίζω έχει απαντήσει το ΣΤΕ ή θα απαντήσει. Έχει απαντήσει το ΣΤΕ. Για το, δικιά μου, για το παρελθόν απάντηση. Έχει απαντήσει το ΣΤΕ. Ξέρετε τι έχει πει το ΣΤΕ. Αν ήταν νόμιμα λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί. Ναι. Ήταν νόμιμοι. Λέω ναι, ότι γνωρίζω αυτό με ρωτήσα. Αν γνωρίζω. Δηλαδή θα είδε διαφορετική και θα έχει ισχύει γνώμη σα πέρα από το ΣΤΕ. Όχι, εσεί με ρωτήσατε, νομίζω αν γνωρίζω. Αν νομίμω λειτουργούσατε από το 89 μέχρι σήμερα. Αυτό νομίζω έχει απαντηθεί πολλάκι. Τι λέτε δηλαδή. Νομίμωση ή μη νομίμω. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουμε νομίμως, τι συμβαίνει. Τη φράση, νομίμως, είμαι νομίμως. Όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και πώς λειτουργούν όλα τα ελληνικά κανάλια. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία, πολύ ωραία. Για πέστε μου κάτι, ο ΔΟΛ και ο Τηλέτυπος είχε ποτέ ίδια κεφάλαια κάτω από το 50%? Μπορεί κάποιες στιγμές, δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος, ναι, δεν ναι. Θέλω να δεσμευτώ γι' αυτό, αλλά όπως πολλές άλλες εταιρείες, σε κάποια στιγμή τη λειτουργία του μπορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα να έχουν μειωθεί τα κεφάλαια για διαφόρους λόγους. Που συνήθως αυτά σαν να ανεβαίνουν. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πάγια επιχειρηματική σοβαρή. Ξέρετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 290 περί ανωνύμων εταιριών, όταν τα ίδια κεφάλαια είναι κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, ενεργοποιείται μια διάταξη που προκρίνει υποχρεωτικά δύο λύσεις. Είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που σας υποχρέωσε η τράπεζα να το κάνετε, γιατί το κάνετε ακόμα μέχρι σήμερα, ή τη λύση, κύριε Ψυχάρη. Τι έχετε να πείτε, γιατί δεν κάνετε τίποτα από τα δύο και εξακολουθείτε να λειτουργείτε παράνομα? Από όσο γνωρίζω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι μέσα στα. Πότε, μα το έχετε από το 14 προγραμματισμένο και πάμε για 17. Πότε την κάνετε επιτέλους και γιατί λειτουργείτε αν το μεταξύ? Θα πάμε και για 18. Χωρίς να είστε νόμιμοι. Έτσι. Το νόμιμο, είμαστε νόμιμοι. Τι πάει να πει νόμιμοι? Γιατί είστε νόμιμοι, αφού το νόμος έχει δύο λύσεις. Η λύση και η καθάριση ή αύξηση με το κεφάλαιο που δεν κάνει. Νομίζω δεν βάζει χρονικό περιορισμό. Έχετε κανένα. Δεν μου λέτε κύριε Ψυχάρη, οι εταιρείες οι άλλες έτσι αντιμετωπίζονται. Από τον νόμο, από το νομικό καθεστώς. Η λύση ή η αύξηση. Έχετε εσείς κάποιο προνόμιο ή ένα καθεστώς έβνοιας που εξαιρείστε από τον γενικό κανόνα? Όχι, ότι όλες οι επιχειρήσεις διέπονται από την ίδια διάταξη? Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εντός του εξαμήνου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πότε προβλέπετε? Έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα που πρέπει να παρατωθεί επιτέλους αυτή η διαδικασία? Δεν εξαρτάται. Ότι παρακολουθούμε από το 12 σχεδόν. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα, υπάρχει χρονικό περιθώριο, υπάρχουν διαδικασίες του χρηματιστηρίου. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Τηλέτυπος είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Εθνών. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και περισσότερες ασφαλιστικές δετλίδες και για τους μεν και για τους δε για τη λειτουργία της. Δεν είναι μια εταιρεία που μπορείς να πεις ότι γίνονται χωρίς πολλές και πολλές ενημερώσεις. Είναι εισηγμένη, υπάρχουν καθημερινές σχεδόν ενημερώσεις, ξέρουμε και ξέρουν οι αρχές τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και είναι όλα σωστά. Από το 89 μέχρι πότε ήταν κερδοφόρα η λειτουργία του Μέγκα, κύριε Ψυχάρη? Από το 89 μέχρι πότε ήταν κερδοφόρα ως επιχείρηση ο τηλεοπτικός σταθμός του Μέγκα? Που παρήχε κέρδη στις εταιρείες που συμμετείχαν. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω μέχρι πριν λίγα χρόνια. Από το 9 και μετά είχατε ζημίες και κατάρρευση των εντείων κεφαλαίων που κατάτησαν αρνητικά κεφάλαια του Τηλέτυπος. Αυτό που λέει η Τράπεζα Ελλάδος είναι αληθές ή μη αληθές? Έχετε κάποια στοιχεία? Νομίζω ότι πιο αρμόδιοι για αυτά να απαντήσουν είναι οικονομική. Κερδοφορία είχατε, το το ξέρετε, είστε διευθύνων σύμβουλο. Σας είπα ότι μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε κερδοφορία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Πόσα χρόνια? Λόγω των, μετά το 9, μετά το 10. Λόγω των ειδικών συνθήκων, λόγω της οικονομίας της χώρας έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Γιατί το κύριο έσοδο του Μέγκα είναι η διαφήμιση. Και των υπολείπων τηλεοπτικών σταθμών είναι η διαφήμιση. Έχει πέσει η διαφήμιση στην Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει κερδοφορία. Δεν υπάρχει κερδοφορία λοιπόν τελευταία χρόνια. Μπορεί να μην υπάρχει κάποια τελευταία τώρα χρόνια. Ναι, στο μέλλον να υπάρξει. Και αφού δεν υπάρχει κερδοφορία, σας ερωτώ το εξής. Γιατί εσείς ένας επιχειρηματίας, εσείς ο πατέρας, η οικογένειά σας, η εταιρεία σας, που έχει σκοπό το κέρδος, γιατί κρατάτε ζωντανή ή προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανή μια επιχείρηση που είναι ζημιογόνα τα τελευταία 7 χρόνια? Φαντάζομαι αυτό δεν είναι μόνο για αυτήν την επιχείρηση, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα. Άμα ίσχυε αυτό το θέμα, όλες οι επιχειρήσεις αυτομάτως πρέπει να κλείνουν μόνο όταν σταματάει την κερδοφορία τους. Δεν είναι καμία επιχείρηση που είναι ζημιογόνα για 7 συνεχή χρόνια και είναι ζωντανή, κύριε Ψυχάρη. Μπορείτε να μας πείτε μία. Υπάρχουν εταιρείες, είμαι σίγουρος. Μπορείτε να μας πείτε μία για 7 χρόνια με κατάρρευση των. Υπάρχουν πολύ περισσότερες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν, κάθε εταιρεία έχει το δικό της business plan. Μα νόμος έκλεισε. Και το. Υπάρχουν πολλές εταιρείες σίγουρα. Άρα λοιπόν, καλώς κρατάτε τον τηλέτυπο. Καλώς την κρατάτε σε ζωή.
Θα μπορούσαμε να μην την κρατούσαμε και εμείς και οι άλλοι μέτοχοι. Και δεν μπορείτε να απαντάτε και στα δύο. Την κρατάτε επειδή είναι κερδοφόρα και προβλέπετε στο μέλλον να καθιστεί κερδοφόρα ή την κλείνετε για την ισμιογόνα. Πάρτε μια θέση επιτέλους για να μπορώ να κάνω ένα ερώτημα. Είναι μια απόφαση των μετόχων που θα την πάρουν εκείνοι. Μάλιστα. Προφανώς. Ωραία. Για πέστε μου τώρα κάτι. Εδώ ο κ. Μπόμπουλας, εξεταζόμενος, είπε ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάρρευση του Μέγκα είναι οι μέτοχοι του. Εσείς διαφωνείτε, μήπως είναι κάποιος τρίτος υπεύθυνος? Δεν θα μπορούσα να πω. Όχι ότι είναι υπεύθυνοι ότι έχουν κανένα αδίκημα, τότε δεν προσέρχονται να κάνουν την έφεση του κεφαλαίου. Είναι κάποιος άλλος υπεύθυνος? Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ο κ. Μπόμπουλας έχει τις απόψεις του. Ορίστε. Αυτό κατέθεσε ο κ. Μπόμπουλας. Έτσι, απόψεις του. Νομίζω... Ποιο στέει για τη θέση του Μέγκα σήμερα? Κάποιο τρίτο? Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Πολύπλοκο προ την ευθύνη ποιον? Πολύπλοκο προ όλα του. Δεν σα το λέω όλα. Λέω ποιοι είναι οι παράγοντε που ευθύνονται για την κατάσταση, την οικονομική, διοικητική και άλλη γενική, λειτουργική κατάσταση του Μέγκα σήμερα. Προφανώς είναι παράγοντες. Και πολλοί παράγοντες. Προφανώς είναι πολλοί παράγοντες. Ο καθένας με τη δικιά του βαρύτητα. Οι παράγοντες είναι η οικονομία, είναι ίσως οι μέτοχοι, ίσως όλα. Ναι, ναι, όλα αυτά. Άλλο πολύ, άλλο λιγότερο. Άλλος παράγοντας. Το ότι δεν δανειοδοτήσετε με την ίδια ευκολία και με τις ίδιες προϋποθέσεις που δανειοδοτούσαν επί 27 χρόνια, έχει κάποιο ρόλο να παίξει στην κατάσταση του Μέγκα? Θα πρέπει να ρωτήσετε τους οικονομικούς υπευθύνους του Τλέτυπου, αλλά θεωρώ, έτσι μια προσωπική εκτίμηση, ότι δεν παίζει αυτό ρόλο. Δεν παίζει ρόλο, μάλλον. Τη στιγμή που είμαστε πάνω κάτω εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Μάλιστα, είστε εντάξει στις υποχρεώσεις. Πάνω κάτω. Εδώ ο κ. Αλαφούζος είπε ρητά για το Μέγκα το εξής. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ να πω ή να σχολιάσω. Δεν θα ήθελα να πω στο τυπάκι. Δεν θα ήθελα να πω στο τυπάκι. Δεν θα ήθελα να πω στο τυπάκι. Να σχολιάσω τις απαντήσεις τρίτων. Δεν θέλετε να ακούσετε την ερώτηση. Εγώ θα σας την πω και μην την απαντάτε. Εδώ ο κ. Αλαφούζος, κύριε Ψυχάρη, είπε το εξής. Ένας έμπειρος άνθρωπος ασχολείται και αυτός πολλά χρόνια με τα ΜΜΕ. Είπε ότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πριν το δικό του καναλιού έχετε πάρει πρώτον χαριστικά δάνεια. Δεύτερον, έχει συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, δηλαδή πολιτική γραμμή. Και τρίτον και το βασικότερο, ότι όλοι οι σταθμοί πριν το δικού του δεν πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους που σας δόθηκαν πέραν πάσης λογικής. Αυτό το ερμηνεύουμε που στέλνουμε, ότι ελέγχεστε δικαστικά για άδειλους σπόρους και ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολιτική σχέση όλων των ΜΜΕ με τις κυβερνήσεις. Τι λέτε? Ως οικογένεια Ψυχάρη που σήμερα κατήχατε ευχαριστώ πολύ, κύριε μεγαλύτερο τηλεοπτικό σταθμό. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Αλαφούζου, εγώ δεν θα μπορώ σε αυτό το τυπάκι να σχολιάσω τα σχόλια κάποιων τρίτων για τον ΑΒ λόγο. Δεν με καλέσετε εδώ γι' αυτό και δεν έχω σκοπό και να το κάνω. Εσείς αρνείστε ότι το Μέγκα απολάμβανε την εύνοια των κυβερνήσεων και κανείς δεν τον κυνήγησε ποτέ, έλεγε τα χρέωτα όπως λέει ο Αλαφούζος? Θα έλεγα ναι, το αρνούμε. Θα έλεγα. Ναι, ναι. Αλλά όσον αφορά το θέμα το αν η γραμμή του καναλιού το ένα το άλλο κλπ. Θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε για τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσον αφορά το ΔΟΛ και άλλα μέσα. Ο ΔΟΛ, όσο γνωρίζετε, είναι η παλιότερη και εγκυρότερη group media στην Ελλάδα. Έχει εφημερίδες, το Βήμα τα Νέα, με ιστορία 90 και βάλε ετών. Δεν είναι τα ίδια με όλες τις άλλες εφημερίδες, με την έννοια ότι στο Βήμα, για παράδειγμα, και στα Νέα, επί όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αυτογραφούσαν άνθρωποι ενός μεγάλου πνευματικού κύρους. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τον Μαρονίτη πρόσφατα, αυτογραφούν η κυρία Βελέρ, ο κ. Ζομπινιώτης. Είναι ένα μέσο, μια εφημερίδα που πολλοί άνθρωποι του ελληνικού πνεύματος αυτογραφούσαν. Πολιτική γραμμή ρώτησα. Η πολιτική γραμμή προφανώς και υπάρχει. Ο ΔΟΛ και το εφημερίδες μου είναι, θα έλεγα εγώ, που είναι γνωστό, γνωστά τις πάσεις, είναι θεματοφύλακας της προοδευτικής παράταξης. Της προοδευτικής παράταξης, της κεντρώας και του αριστεράς, προοδευτικής παράταξης αυτού του τόπου. Νέες Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κύριε Λάπα. Είναι θεματοφύλακας της παράτασης, μιας προοδευτικής παράτασης, με όποιες μορφές πολιτικές μπορεί να εκφάνονταν κάθε χρονική περίοδο, η οποία αυτή η πολιτική παράταση θέλει να πάει ο τόπος μπροστά, έτσι, να προοδεύσει ο τόπος τα δικαιώματα των ανθρώπων, έτσι, διότι δεν είναι ότι κάποιοι αυτοπροσδιοριζόμαστε σαν αριστεροί, αλλά τι είναι ένας αριστερός? Αριστερός είναι να είσαι προοδευτικός. Αριστερός είναι να θες να βελτιώνεται η ζωή του ανθρώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην προοδευτική παράταξη. Αυτό αποκαλείται. Το ανήκει. Εσείς τι λέτε? Εσείς τι λέτε? Θα ήθελα. Δεν θα σας και πω. Και δεν θα σας πω. Τι λέω. Το ψηφίζει ο κόσμος. Υπάρχουν κόσμος ψηφοφόροι που ψηφίζουν το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, το τρίτο. Ο ΔΟΛ πάντως ήταν και οι εφημερίδες του και τα μέσα του θεματοφύλακας αυτής της προοδευτικής παράταξης. Της παράταξης της κεντρώας της χώρας,
Μακριά από τα μίση, μακριά από τις έβηδες, μακριά από όλα αυτά και υπέρ της πρόοδου αυτού του τόπου. Αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Κύριε Πρόεδρε, και, ναι, και είχα μια διευκρίνηση μόνο. Σε αυτή την κρίση που ότι λέτε πως... δεν ξέρω αν αυτό τώρα το βλέπετε, σίγουρα εμείς δεν το βλέπουμε. Σε άλλες εφημερίδες, η εφημερίδα μας έδειξε ο κ. Νικολόπουλος. Κάποια άλλα, τι διευκρίνηση θέλετε. Κάθε εφημερίδα έχει την ιστορία της. Αναφέρατε πριν. Να το πω λίγο έτσι, να το κατανοήσουμε ίσως λίγο περισσότερο. Η κάθε εφημερίδα, οι κυβερνήσεις ίσως, οι βουλευτές, εντάξει, μπορεί να πεις ότι κρίνονται κάθε 4 χρόνια. Οι κυβερνήσεις, η αντιπολίτευση, ο ένας ο άλλος. Η εφημερίδα, κυρίες και κύριοι, κρίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα πάει ο ψηφοφόρος της εφημερίδας, του ψηφοφόρος εισαγωγικά, έτσι δεν ψηφίζει, αλλά κάνει κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επίπονο από το να ψηφίσει. Δίνει χρήματα από την περιουσία, από το μόχθο του, για να αγοράσει μια εφημερίδα. Είτε τη μία, την άλλη, οποιαδήποτε εφημερίδα. Αυτό λοιπόν, αυτός ο ψηφοφόρος εισαγωγικά της εφημερίδας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά δοκιμάζεται και καθημερινά επιλέγει να προμηθευτεί να διαβάσει την Α εφημερίδα. Έτσι. Και μια διευκρίνηση. Λοιπόν, αντανακλά στην ιστορία των εφημερίδων και στις κυκλοφορίες των εφημερίδων. Αυτή είναι η άποψή σας. Τη σεβόμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπατε πριν ότι τα χρόνια μετά το 9 υπήρχε αυτά τα προβλήματα με τις τράπεζες κλπ. Και το Δόλ και το Τηλέτυπο, γιατί ενέσκεψε η οικονομική κρίση. Στα χρόνια αυτά της οικονομικής κρίσης, μπορείτε να μας πληροφορήσετε αν ο Δόλ και η οικογένειά σας και τα μέλη, ο κ. Ψυχάρης, ο Σταύρος ή εσείς, πτωχύνατε ή πλουτίσατε? Και αν μεν πτωχύνατε, είναι φυσιολογική συνέπεια. Ή αν πλουτίσατε, μπορείτε να μου πείτε, αφού από τον πλούτο αυτόν, γιατί δεν βάζετε για την αύξηση του κεφαλαίου για να διασώσετε μια εταιρεία και το μέλλον των εργαζομένων? Εντάξει, προφανώς και δεν πρόκειται να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Προφανώς και τα στοιχεία είναι όλα γνωστά στις εφοβίες ο ένας των άλλων κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι σχεδόν όλοι, και στους σχεδόν όλους βάζω και εμένα προσωπικά, σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει το βιωτικό τους επίπεδο. Έτσι. Δεν θα πω για κανέναν σε λεπτομέρειες, αλλά σας λέω ότι στους σχεδόν όλους βάζω και εμένα. Και θα έλεγα, να μην το πω, αλλά θα το μπορούσα να το πω, ότι βάζω και όλους όσους γνωρίζω. Έτσι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βελτιώσαν την κατάστασή τους αυτά τα χρόνια, όχι με παράνομους τρόπους, με νόμιμους τρόπους, επιχειρηματικά το ένα το άλλο, έτσι. Αλλά θεωρώ και βλέποντας και γύρω μου την κοινωνία, τον κόσμο, ότι όλοι σχεδόν υποφέρουν για αυτό τα τελευταία χρόνια, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Άλλος με δική του ευθύνη, άλλος με ευθύνη άλλων. Άλλος κάνει το σπίτι και το μαγαζί του όμως. Όλοι. Και τα μαγαζιά υποφέρουν, τα περισσότερα, τουλάχιστον θα πω. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι... Καλώς. Ευχαριστώ κύριε Ψυχάρη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βορύδης.